Κυρίε και κύριοι, στο Αλφα Ενημέρωση Οικονομία και Επιχειρήν. Λοιπόν, εδώ με την Κωνσταντίνα Νεοφίτου, τη συνεργάτη δάμα. Κωνσταντίνα, μου καλώ μέρη. Καλό μέρη. Πώ είσαι. Είμαι μια χαρά, Εσύ. Σε έβλεπα που παρακολουθήσατε με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση πριν για την συνέστηση και για την πολλαπλή νοημοσύνη, και αν καλλιεργείται, είναι εμπειρικά ή διδάσκεται. Τώρα, εσύ θα μα μεταφέρει εξαφορμή. Αντιλαμβάνομαι χθε και τη Παγκόσμια ημέρα για τη γυναίκα, τι γίνεται ε, στον εργασιακό χώρο, για το χάσμα το μισθολογικό που υπάρχει ε, και ότι έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε βήματα. Υπάρχει μεγάλη απόσταση ακόμα για να φτάσουμε μέχρι και την ισότητα. Κάτι, αλλά μια παραδοχή, ένα γεγονό είναι ότι η συμμετοχή των γυναικών στην επιχειρηματικότητα αλλά και στην αγορά εργασία αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο στι περισσότερε χώρε ανά το παγκόσμιο. Έχουν γίνει βήματα, ωστόσο ακόμα βρισκόμαστε πολύ μακριά από την ισότητα. Και αυτό δεν είναι μια γενική άποψη, αλλά ε, αποδεικνύεται μέσα και από έρευνε και από αριθμού που θα δούμε αμέσω τώρα. Φαίνεται ότι παρόλο που οι ναι, και είμαστε περισσότερε και αποτελούμε το 52% του συνολικού πληθυσμού, μόνο το 34,4%, όπω βλέπουμε και στην κάρτα μα από του αυτοαπασχολούμενους είναι γυναίκες, mm -hmm. ενώ αν δούμε τώρα και τι γίνεται στον επιχειρηματικό κόσμο, μόλις το 30% των επιχειρηματιών είναι γυναίκες, 3 στις 10 δηλαδή. Mm -hmm. Αν δούμε τώρα και τις ανώτερες θέσεις εργασίας, εκεί το χάσμα είναι ακόμα μεγαλύτερο και εδώ και ως Κύπρος βρισκόμαστε αρκετά πίσω ακόμη. Ναι, το προηγούμενο Δ... να δούμε. Να. Λοιπόν, ναι. απλά έχουν περάσει μια, μια βαθμίδα τις κάρτες που έχει να κάνει με το που βρισκόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο κλπ. Mm -hmm. Ελάτε παιδιά να το βρούμε ξανά. Οι γυναίκες λοιπόν στις ανώτερες θέσεις εργασίας κάτι ανά το παγκόσμιο αντιπροσωπεύουν μόλις το 31%. Αν δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κάνει και πάρα πολλές δράσεις και προσπαθεί προς αυτή την κατεύθυνση, είναι λίγο πάνω από τον παγκόσμιο όρο, το 34%. Ο, ο... Παρ' όλα αυτά, όπω είπαμε και προηγουμένω, ω Κύπρο, είμαστε πιο πίσω και από τον παγκοσμίο μέσο και από τη Ευρωπαϊκή mm. Yeah. Ένωση, μόλι στο 27%. Yeah. Ενώ η παραδοχή είναι πω εάν οι γυναίκε ασχοληθούν και ενταχθούν περισσότερο στην αγορά εργασία, τα ωφέλη θα είναι πολλαπλά και λόγω κάποιων χαρακτηριστικών που έχουμε εμεί οι γυναίκε που Πιθανόν να μην έχουν οι άντρε. Και, ένα και από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι και η ενσυναίσθηση που αναφέρθηκε και προηγουμένω από τον ε, ε, καλεσμένο σα, που φαίνεται ότι οι έρευνε δείχνουν πω οι γυναίκε έχουν περισσότερη ενσυναίσθηση, περισσότερο μέσα του το αίσθημα τη ε, δικαιοσύνη και ότι μπορούμε να κάνουμε και multitasking, δηλαδή yeah. περισσότερα πράγματα ταυτόχρονα. Και αν δούμε τώρα την κάρτα που δείχνει αυτά τα στοιχεία φαίνεται πω η βελτίωση στην ισότητα στον, στα φύλλα θα δημιουργήσει 10,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας ενώ θα τονωθεί και η οικονομία από 1,95 μέχρι 3,15 τρισεκατομμύρια. Και αυτό είναι τρανή απόδειξη πως η ισότητα και η ένταξη των γυναικών βοηθά φυσικά και στην ανάπτυξη τη οικονομία. Και η τελευταία μα κάρτα τώρα που συνεπάγεται, είναι αλληλένδετη, είναι το μισθολογικό χάσμα. Δεν είναι μόνο μικρότερη συμμετοχή των γυναικών, αλλά και όταν συμμετέχουν, αμείβονται λιγότερο για ίδια εργασία. Οι γυναίκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αμοιβώνται 13% λιγότερο από του άντρε. Σε αυτό εδώ είμαστε καλύτερα ναι. ω Κύπρο. Το χάσμα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, είναι στο 9%. Ενώ αφού μιλούμε για επιχειρηματικότητα, να πούμε πω υπάρχει χάσμα και στην χρηματοδότηση επιχειρήσεων όταν είναι γυναίκες που προσπαθούν να εξασφαλίσουν αυτή την χρηματοδότηση γιατί δεν υπάρχει σωστό η εμπιστοσύνη, υπάρχουν αυτές οι προκαταλήψεις εδώ και πολλά χρόνια που είναι συνεχίζουν. δεν είχε τρέξει στη χώρα μας το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου για γυναική επιχειρηματικότητα Ακριβώς. όπως και νεανική κλπ. Και είχε και, ναι. και, και πολλή επιτυχία, mm. ανακοίνωσε τα αποτελέσματα πρόσφατα και η... Ε, Υπουργό Ενέργεια η κυρία Πιλίδου, ενώ υπάρχει και η διαδικτυακή πύλη Wingate που έχει Δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Θα δούμε τώρα τι συμβαίνει.